που γύρισα στην Ελλάδα μετά το τέλος των σπουδών μου, παρατήρησα ότι υπήρχε ένα κενό στη φωνητική μουσική. Τρίχο. Ήθελα να δημιουργήσω ένα γυναικείο φωνητικό σύνολο, το οποίο να κάνει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικά. Και θέλησα πάρα πολύ να δουλέψω με κορίτσια τα οποία να ασχολούνται σοβαρά είτε με το τραγούδι είτε με τη χοροδιακή μουσική. Η Σοφία είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, μια υπέροχη μουσικός. Έχει κανείς να πάρει πάρα πολλά από αυτήν. Μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς και διαμονή στο εξωτερικό, αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της και να μεταλαμπαδεύσει όλα αυτά που είχε μάθει, που είχε βιώσει. Voce Contratempo Ensemble και η εμπειρία μου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, πολύ ευχάριστη, πολύ δυναμική. Η αρχηγός μας επίσης είναι ένας πολύ χαρούμενος, νέος, δυναμικός άνθρωπος. Γενικώς είναι μια ομάδα ανοιχτή για δημιουργία που σπάνια βρίσκεις κάτι τέτοιο, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Οι Voce Contratempo τραγουδούν ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου και τα έργα του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα που έχουν γραφτεί είτε για σόλο γυναικεία χοροδία είτε για γυναικεία χοροδία και ορχήστρα, αλλά καλύπτουν ένα ακόμη μεγαλύτερο φάσμα. Μπορεί να τραγουδήσουμε από ένα ethnic κομμάτι μέχρι ένα παραδοσιακό, ένα jazz. Κινούμαστε σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Και αυτό είναι το μαγικό, ότι μπορούμε να στρέφουμε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούμε από το κλασικό στο λιγότερο κλασικό ύφος. Καλούμαστε να τραγουδήσουμε σήμερα τις Σιρήνες, το τρίτο μέρος από τα Νυχταρινά του Ντεμπισί. Ένα έργο το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, γιατί το τραγούδισα και εγώ στο παρελθόν στην Ολλανδία, στην Concertgebouw. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου που σήμερα έφτασε πια η ώρα τα κορίτσια τα οποία εγώ εκπαιδεύω πλέον φωνητικά να έρθουν εδώ στο Μέγαρο και με την Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουν αυτό το υπέροχο έργο στο κοινό. Μέσα στις Voce Contratempo υπάρχουν άτομα διαφόρων background, να το θέσω έτσι. Κατά βάση ο κοινός παρονομαστής είναι η μουσική και το τραγούδι. Και φτάνει αυτή η πολύ όμορφη στιγμή που να συνεργαστούμε και να συμπράξουμε με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς αυτό το συνέστημα. Είναι κάτι μοναδικό και μάλιστα υπό τη διεύθυνση της κυρίας Ζωής Τσόκανου είναι εξαιρετική εμπειρία. Κανείς έχει να μάθει πάρα πολλά από αυτό. Ήθελα πάντα να κάνω τα νυχτερινά στη Θεσσαλονίκη με την Κρατική Ορχήστρα. Σκέφτηκα τη Σοφία τη γιορτάση, συζητήσαμε και λέω: Σοφία, θέλω να κάνω αυτό το έργο. Μπορείς με τα κορίτσια σου να τραγουδήσετε τις Σιρήνες. Υπήρξε ενθουσιασμός και μία όμορφη προετοιμασία, μία πολύ επαγγελματική προετοιμασία. Και δεν είναι μόνο ο επαγγελματισμός, είναι και με μία μάλλον μουσική ιδέα να τους πάρεις μαζί σου. Οι Σιρήνες πρέπει να σε γυνεύσουν. Τα κορίτσια αυτά είναι κορίτσια τα οποία σπουδάζουν τραγούδι τα περισσότερα, είτε το έχουν σπουδάσει στο παρελθόν και είναι ως επιτοπλίστων ενήλικες. Υπάρχουν πάρα πολλές ενέργειες εκείνη τη στιγμή. Εσύ με την ορχήστρα, εσύ με το διπλανό σου, με την μαέστρο, με τον κόσμο από κάτω και όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μίξ στο τέλος. Μας μάζεψε όλους μαζί, άτομα τα οποία είχαν τα ίδια ενδιαφέροντα και ψάχνουν ουσιαστικά ένα βήμα, ένα μέρος να εκφράσουν την τέχνη τους και έρχεται η Σοφία, μας ενώνει όλους μαζί και σημαίνει αυτό το πολύ όμορφο. Από την πλευρά μου προσπαθώ να τις ενώσω, να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε όλα αυτά τα κορίτσια που πολλά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους να γίνουν μία οικογένεια και να μπορέσουν μέσω αυτής της οικειότητας να δέσουν σαν σύνολο και να μοιραστούν ένα κοινό συνέστημα με τους ανθρώπους που τις ακούνε.